Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Σεζόν Μύκονο, λέει η άλλη, 1100. 1100. Με 2 ρεπό το μήνα, και άμα τα πάρει, δεκάωρο, γιατί σου λέει ότι είναι μία ώρα σχεδόν που θα συμμαζέψεις, άλλη μισή ώρα, ρε παιδί μου, το διάλειμμά σου, που θα αναγκαστείς να μείνεις με άλλα 2-3 άτομα σε μία τρύπα. Και σου λέει, ναι, αλλά είσαι Μύκονο, θα έχεις πάρα πολλά tips. Χαίστηκα για τα tips, πραγματικά. Που ο πρώτος σου μισθός ξεκάθαρα έχει φύγει στα εισιτήριά σου και στα πρώτα είδη που θα χρειαστεί να αγοράσεις, όπως π.χ. άμα δεν μένεις μέσα στο ξενοδοχείο, θα χρειαστεί σίγουρα να αγοράσεις απλώστρες και διάφορα τέτοια, ρε παιδί μου, απορριπαντικά και όλα αυτά. Και μετά λένε, δεν βρίσκω άτομα για να θέλουν να δουλέψουν σε σεζόν. Ναι, μα γιατί άραγε, γιατί. Εγώ απορώ πως βρίσκουν και άτομα που πηγαίνουν με αυτές τις συνθήκες. Που αν το υπολογίσεις, τζάμπα πηγαίνεις. Δηλαδή, με αυτά τα λεφτά, καλύτερα κάτσε Θεσσαλονίκη ή στον τόπο σου, όπου είναι ο καθένας τέλος πάντων, και κάνε 2 δουλειές. Άμα είναι να δουλεύεις αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες, τα ίδια λεφτά βγαίνουν. Αλλά δεν θα χρειαστεί να μείνεις με άλλα 3-4 άτομα. Ρε, συγκεντρωθείτε, πάτε και κοροϊδεύετε τον κόσμο, πραγματικά, έλεος. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.